Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μέχρι τον Μάρτιο του 2019 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση οφειλών που ετοιμάζει η κυβέρνηση για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που έχουν κλείσει τα βιβλία τους, καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσσωρεύσει ληξιπρόθεσμα χρέη σε φορεία και ταμεία. Η νέα πιο light εκδοχή του εξοδικαστικού θα αφορά μόνο όσους οφειλέτες αποκλείονται σήμερα από τον μηχανισμό και δεν είναι ενταγμένοι σε κάποια τρέχουσα ρύθμιση. Η νέα ρύθμιση τώρα θα έχει πλαφόν ελάχιστης δόσης στα 50 ευρώ. Νέα εποχή ανατείλει για την Ευρωζώνη μετά την επίσημη ανακοίνωση για τη λήξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης του περίφημου QE, αφού η οικονομία της έχει καταγράψει 22 συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης. Ήταν το 2014 όταν ο Μάριο Ντράγκη έδειξε ξεκάθαρα την πρόθεσή του να ενισχύσει την κυκλοφορία χρήματος στα κράτη-μέλη ως αντίδοτο για την χρηματοοικονομική κρίση. Η Ελλάδα, βέβαια, ήταν η μοναδική χώρα που δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ από το πρόγραμμα, παρότι υπήρξε η χώρα που υπέστη τις πιο οδυνηρές επιπτώσεις από την κρίση, καθώς το ταραχώδες πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ εκτροχίασε τότε την διαδικασία ένταξης. Παιχνίδι για τρεις αναμένεται να αποδειχθούν σε λίγο καιρό οι τηλεπικοινωνίες με την πώληση της Fortnite να οδηγεί σε περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς. Λίγο πριν η σταθερή επικοινωνία και η διασυνδεσιμότητα περάσουν σε νέα γενιά με τις επενδύσεις σε 5G και τις οπτικές ίνες, το τηλεπικοινωνιακό τοπίο διαφοροποιείται με τους βασικούς παίκτες Vodafone, Wind και Cosmote να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάθε μέσο όπως αυτών των τηλεοπτικών πλατφορμών για να διευρύνουν το μερίδιο αγοράς τους. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτημο να κυμαίνει σε 641,76 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,54% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.